αρχικά και γνώρισε ιδιαίτερη οικονομική ανάπτυξη τον 18ο αιώνα έως τις αρχές του 20ου, όταν το γνωστό, όταν έγινε πια γνωστό ως το πέτρινο στολίδι της Μακεδονίας. Αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα αργυροχρυσοχοΐας όλων των Βαλκανίων, με τους νεβεσκιώτες εμπόρους να εξαπλώνονται τόσο προς τη Δύση όσο και προς την Ανατολή. Το χωριό πρωτοκατοικήθηκε το 1385 και από τότε κατέχει σημαντική θέση στην ιστορία της Φλόρινας. Μπορεί κάποια εποχή... Συγγνώμη. Νομίζω ότι είναι ο κύριος Κουρκουντής, γι' αυτό το διέκοψα. Μπορεί κάποια εποχή οι περισσότεροι κάτοικοι του να το εγκατέλειψαν και να στράφηκαν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όμως από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.